Έκπληξη, έκπληξη, μεγάλη έκπληξη για εσάς φίλες και φίλοι του καναλιού. Δεν θα σας αφήνω έτσι λοιπόν για το 2024, στο άνοιγμά του, σε αυτόν τον καινούριο κύκλο που ξεκινάει, οπότε σας έχω μια πολύ όμορφη έκπληξη. Να πω όμως 2-3 πραγματάκια, βεβαίως να σας ευχηθώ να έχετε καλή χρονιά. Θα κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο άνοιγμα, στο οποίο θα σας εξηγήσω πώς έχει γίνει αυτό το άνοιγμα. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιώ κατά κάποιο τρόπο και σε αυτά τα οποία γράφω στην κοινότητα, αλλά και στο blog μου, στο site μου, στα cas.gr, για τα ταροσκόπια, τα εβδομαδιαία καμιά φορά που βγάζουμε και τα μηνύα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρέπει να το πω αυτό, να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη. Πραγματικά το κανάλι αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τους 18.200 συνδρομητές, κοντεύουμε στους 18.300, έχουμε βάλει πλώρη για 19.000 συνδρομητές. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δείχνει την πορεία, την πρόοδο και τη δική μου την προσωπική και του καναλιού, αλλά και την αποδοχή τη δική σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό και για την υποστήριξη. Είμαι πολύ περήφανος επίσης, διότι και εσείς μου δίνετε δύναμη για να κάνω πράγματα και να έχω πολύ δημιουργικές ιδέες, όπως έχω φτιάξει λοιπόν στο site μου, στο akastaro.gr, πάρα πολλές υπηρεσίες. Είμαι πολύ, πολύ περήφανος, διότι με πολύ αγάπη και σιγά σιγά που λένε τσούκου τσούκου έφτιαξα, μπορώ να πω για την Ελλάδα, ένα site το οποίο υποστηρίζει πολλά αριθμολογικά κομμάτια, υπηρεσίες δωρεάν, στις οποίες μπορείτε να πειραματιστείτε. Πολλές δωρεάν υπηρεσίες, όπως είναι η μία κάρτα, τρεις κάρτες, η κάρτα του ΑΚΑΣ, το μαντίο μου. Υπάρχουν και άλλες δωρεάν υπηρεσίες, η τυχερή σου αριθμή, σπάσε το fortune cookie, ρούνι, η μαγική σφαίρα που απαντάει, εντάξει, το τι απαντάει άστο δεν λέγεται. Και όλα αυτά οφείλονται με τη δική σας την υποστήριξη, διότι και εγώ έτσι παίρνω κίνητρο και λέω ωραία, θα το κάνω για τους, να προσφέρω ό,τι μπορώ και εγώ μέσα από το δικό μου, αν θέλετε, από τη δική μου την ενέργεια. Εντάξει, πάμε όμως τώρα κατευθείαν να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό θα μου δώσει να συγκεντρωθώ. Έχω κάνει λοιπόν, ναι, έκανα λίγο παύση γιατί ήθελα να συγκεντρώσω λίγο τις σκέψεις μου, διότι είναι σημαντικό. Έχω φτιάξει λοιπόν υπάρχει ένας συνδυασμός, έχω εμπνευστεί από κάποιους ανθρώπους όπου είχα διδαχτεί από αυτούς κάποια πράγματα, εγώ το πήγα ένα βήμα πιο πέρα και αυτή την ανάλυση που θα δεις είναι ένας συνδυασμός αριθμολογίας, αστρολογίας, λεξαριθμών, όπου αυτά με μια μέθοδο, τώρα δεν την αποκαλύψω, δεν θέλω να σε κουράσω με το να σου πω α, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο. Μου υποδεικνύει αυτή η μέθοδος συγκεκριμένες κάρτες μεγάλης αρκάνας, μικρής αρκάνας. Το θέμα μας είναι λοιπόν αναζώδιο για το 2024, ένα αποκαλυπτικό, μυστικό, ιδιαίτερο μήνυμα. Καλό θα ήταν να δεις ζώδιο, να δεις οροσκόπο και σελήνη. Τώρα βεβαίως αν θες να δεις και τα υπόλοιπα κομμάτια, αν θες να δεις, ξέρω εγώ, και από το χάρτη σου, αν γνωρίζεις και θες να δεις και τα υπόλοιπα, είναι ok, είναι μια χαρά. Εγώ σου λέω όμως, αυτά είναι σαν διαδικασία λοιπόν. Και επίσης αυτή τη μέθοδο, όχι ακριβώς έτσι, ναι έτσι θα έλεγα, χρησιμοποιώ όταν σου γράφω άρθρα, όταν γράφω άρθρα και στην κοινότητά μου στο YouTube, αλλά και στο blog μου. Οπότε αγαπημένοι μου, φυσικά θα κάνεις την εγγραφή σου όπως έχετε κάνει. Αν θέλεις ενεργοποίησε το καμπανάκι, γιατί είναι πολύ σημαντικό το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποίησεις, ώστε όταν ανεβάζω κάτι να μπαίνεις να το βλέπεις και να μην χάνεις καθόλου καμία ευκαιρία. Οπότε ο καλύτερος τρόπος αυτή τη στιγμή, αν θέλεις το δικό μου, παρόλο που είμαι σε διακοπές, βρήκα λίγο χρόνο και λέω «ΟΚ, εντάξει, ας κάνω αυτό γιατί μου ήρθε φλασιά» και λέω «Ρε παιδί μου, γιατί όχι, ας κάνουμε κάτι, περνάω κι εγώ καλά». Οπότε θα κάνουμε αυτή την ανάλυση μας, θα κάνουμε ένα συνδυασμό λοιπόν ζώδιο, μεγάλη αρκάνα, μικρή αρκάνα και θα πάρεις σημαντικότατες πληροφορίες, μηνύματα για το 2024, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Πρώτο ζώδιο λοιπόν είναι ο κριός,
Με μεγάλη αρκάνα που μας έχει βγει είναι ο κρεμασμένος. Σου βάζω εδώ και τις κάρτες, τις πανέμορφες κάρτες να τις δεις. Είναι ο κρεμασμένος και το 7 κούπα. Είναι ένας ωραίος συνδυασμός. Ο κρεμασμένος σημαίνει η αυτοθυσία και η απελευθέρωση. Για κάποιο λόγο εσύ αυτοθυσιάστηκες από το 2023, σε ακολουθεί το 2024. Πρόσεξε πού θα σπαταλήσεις το χρόνο σου και για ποια πράγματα θα θυσιαστείς. Π.χ. να πω ένα παράδειγμα. Θα θυσιαστείς, λέω τώρα, για τα χρήματα, για ένα τίτλο, για μια άνοδο, για έναν έρωτα που δεν έχει ανταπόκριση. Οπότε πρέπει να βρεις μία προοπτική και να μην χάσεις την πνευματικότητά σου, διότι είσαι ένα ζώδιο, όλα τα ζώδια βέβαια, αλλά λέμε για σένα τώρα, είσαι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερα και πνευματικό ζώδιο. Άρα είσαι η αναζήτηση. Το 7 κούπα, η πνευματική αναζήτηση, το 7 κούπα λοιπόν, αυτό το οποίο λέει, προσθέτει έναν αέρα λοιπόν αλλαγής, έναν αέρα ότι θα βρεθείς μπροστά σου στο 24 σε πολλές επιλογές. Μην αποφεύγεις τις αποφάσεις, όμως ό,τι είναι να επιλέξεις, δες εδώ την κάρτα, θα στη φέρω κοντά να τη δεις, ό,τι επιλέξεις το 2024 να γίνει με σοφία και με έναν τρόπο ώστε να έχει λογική και πρακτικότητα. Οπότε προσέχω που θυσιάζομαι και οι επιλογές που, δηλαδή το χρόνο μου, την ενέργειά μου, με ποιους θα μιλήσω και τις επιλογές που θα κάνω πρέπει να τις κάνω με σοφία και να έχουν μια πρακτικότητα. Εντάξει, ωραία. Στο επόμενο ζώδιο, ο Ταύρος. Το ζώδιο του Ταύρου. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο πανέμορφες κάρτες. Μη μου τρομάξεις, για όσους ξέρουν τα ρο, έχει πέσει ο Πύργος και έχει πέσει και το 10 κούπα. Πόσο μεγάλη σοφία κρύβουν αυτά τα ταρό και με πόσο έναν ωραίο, με ωραίο τρόπο υπάρχει αυτός ο όμορφος συνδυασμός και σου δίνει απίστευτες πληροφορίες. Αγαπημένοι μου Ταύροι, είπαμε είτε έχετε ζώδιο, είτε οροσκόπο, είτε η σελήνη σας, έτσι. Αποκαλύψεις. Ή περάσατε μέσα από αποκαλύψεις, είδατε ήρθαν στο 23 και σας πάει σαν κύμα και στο 24, πολλές αποκαλύψεις, πολλά ξαφνικά γεγονότα, στα οποία όμως έχουν γίνει, γιατί εδώ είναι και το χέρι του Θεού θα σου πω, αυτός ο κεραυνός που βλέπεις εδώ πέρα που πέφτει πάνω και διαλύει το οικοδόμημα, στην ουσία, να σου το πω έτσι, συμβολικά πάντα μιλώντας, είναι το χέρι του Θεού που έρχεται να διαλύσει τα πράγματα που δεν έχουν απολύτως καμία αξία για εσένα. Ό,τι και να είναι αυτό. Απομάκρυση ανθρώπων, έφυγες από κάπου, ό,τι και να είναι, εντάξει. Αλλά να ξέρεις όμως ότι οι απροσδόκητες αλλαγές της ζωής είναι μέρος του σχεδίου σου και το 10 κούπα σημαίνει ότι σου υπόσχεται τελικά ότι μέσα στο 2024 έχεις τη δυνατότητα για ολοκλήρωση, ευτυχία. Μην αμελήσεις θέματα οικογένειας, αν έχεις Ταύρε, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, μην αμελήσεις την οικογένειά σου, να τους φροντίσεις, να τους υποστηρίξεις, τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, ό,τι είναι, διότι θα χρειαστούν τη φροντίδα σου, τη σταθερότητά σου, τη δύναμή σου και τη δύναμη της ψυχής σου. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Και αυτό επίσης είναι και ένα πολύ όμορφο, πολύ γλυκό, πολύ συναισθηματικό μάθημα για σένα και το 10 κούπα λοιπόν σου λέει ότι όταν υποστηρίξεις θα δεχθείς και αγάπη, θα πάρεις και αγάπη. Πρέπει να δώσεις, να θυμάσαι το πιο σημαντικό εδώ είναι δίνω αγάπη και περιμένω λιγότερο να πάρω αγάπη. Θυμήσου το αυτό έτσι. Αλλά όμως είναι κάρτες οι οποίες υπόσχονται πολύ, υπόσχονται αλλαγές που μπορείς να έρθει να φαίνονται περίεργες, αλλά υπόσχονται όμως και αγάπη. Κράτησε το αυτό. Επόμενο ζώδιο. Λοιπόν, επόμενο ζώδιο, έκανα και εγώ μια αναστεναγμό που είναι η Δίδυμη. Δίδυμη λοιπόν, με τροχό της τύχης, μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα και με βασίλισσα ξυφών που είναι ακριβώς το στοιχείο σου. Ποιος είναι αυτός ο όμορφος συνδυασμός λοιπόν για τους Διδύμους? Αλλαγές, άνοιγμα, μάλλον κλείσιμο κύκλων, άνοιγμα νέο κύκλων, αλλά για καλό σκοπό. Και υπενθυμίζει, μια υπενθύμηση εδώ αυτή κάτω, ότι τίποτα δεν μένει σταθερό, όλα αλλάζουν, όμως αλλάζουν προς το καλύτερο. Κάτι επίσης ξεπληρώνεται, ενώ σε θετικό, μάλλον σε κάρμα, ο τροχός της τύχης έχει τον αριθμό 10, στην αριθμολογία ο αριθμός 10 σημαίνει ξεπλήρωμα του καρμικού χρέους. Κάτι λοιπόν εσύ ξεπληρώνεις καρμικά
μέσα στο 2024. Εντάξει, έχουμε και τον αριθμό 8, που είναι και αυτός ένας πολύ πνευματικός αριθμός, που είναι ο παγκόσμιος αριθμός, που είναι η ενέργεια που φοράει το 2024. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν με μια βασίλισσα ξυφών, δυνατή, ευφιέστατη, μπορεί να πάρει πολύ δύσκολες και ίσως για τους άλλους σκληρές αποφάσεις, αλλά δείχνει όμως και την ανάγκη ώστε να σκεφτεί, αποστασιοποιείται συναισθηματικά και οι αποφάσεις που θα πάρουν θα είναι βασισμένες στη λογική της και στην διέστηση, να το πω έτσι, της λογικής της. Αν σου βγάζει νόημα, κρατήσέ το. Η διέστηση της λογικής. Υπάρχει και αυτό, ναι. Λοιπόν, όμως είναι πολύ δυνατές κάρτες, είναι πολύ δυνατές οι ενέργειες για σένα, δίδυμε. Είναι κάρτες οι οποίες σου λένε μπορώ να αλλάξω το πεπρωμένο μου και όλο αυτό θα το κάνω και μέσα από τη ζωή και μέσα από ευφυείς, ίσως όμως και σοφές αλλά και δύσκολες αποφάσεις. Άρα το 2024 είναι ένα έτος αποφάσεων πολύ σημαντικών για σένα και έχεις όλη την υποστήριξη. Πάμε τώρα. Καρκίνος. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε μια πολύ περίεργη κάρτα. Πολλοί τρομάζουν. Είναι ο διάβολος και είναι και το 7 κούπα. Στην ουσία αυτό που θέλει να σου πει είναι ότι για το 2024 για σένα, καρκίνε, είναι μην πέσεις σε παγίδα. Γιατί πέφτεις ή έχεις πέσει και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, γι' αυτό έχει βγει και το 7 κούπα, σε παγίδα. Τώρα, σε έχουν παγιδέψει, σε έχουν κοροϊδέψει, σε έχουν βάλει σε μία πλάνη, σε έχουν βάλει κάπου, σημαίνει εμπόδιο, σημαίνει ότι η υπερβολική σου φιλοδοξία σε οδήγησε σε λάθος αποφάσεις και εμπόδια και σε κοροϊδέψανε, γιατί σου λένε, α, έχει ανάγκη αυτός, αυτή, μπορεί να σημαίνει αυτό. Βέβαια σημαίνει και κάτι άλλο που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ είναι και η εξάρτηση σχέσεων οι οποίες δεν έχουν να σου προσφέρουν απολύτως τίποτα. Όταν λέμε σχέσεις εννοούμε τα πάντα, έτσι, από επαγγελματικές σχέσεις δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα, ούτε καν λεφτά. Από ερωτικές σχέσεις μόνο ερωτική επαφή και τίποτε άλλο. Κενό. Φιλίες οι οποίες είναι μόνο στην εκμετάλλευση σου. Δίνω, μου δίνεις. Εντάξει. Αυτό λοιπόν σου λέει μην εγκλωβιστείς σε άχρηστες ανεύθυνες συμπεριφορές και το 7 κούπα σου μιλάει πάλι για πλάνη και απάτες. Πλάνη και απάτες. Πρόσεχε, μην σε κοροϊδέψουνε λοιπόν για το 2024. Το θετικό είναι ότι εδώ μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Το θετικό είναι ότι έχεις ευλογία. Όλοι έχουμε ευλογία, αλλά λέμε τώρα για σένα προσωπικά, σαν ζώδιο, έτσι οροσκόπο και σελήνη. Και ο διάβολος μπορεί να σου δώσει το εξής. Ποιο είναι το θετικό κομμάτι αυτής της κάρτας. Φιλοδοξία, χρήματα, αλλά πώς όμως, μέσα από εξυπνάδα. Είναι αυτό που λένε, α, είναι διαβολάκι αυτό, είναι διάβολος, ρε, θα τα καταφέρει μια χαρά. Αυτό είναι διάβολου κάλτσα. Δηλαδή ότι μέσα από τη δουλειά σου, τη σκέψη σου, την εξυπνάδα σου, την ευφυΐα σου, έτσι θα τα καταφέρεις και αποκτάς χρήματα και αποκτάς και αντιλαμβάνεσαι την ισχυρή ψυχική αντοχή που προσφέρει αυτή η κάρτα που είναι ο εγώκερος. Επίσης δεν είναι τυχαίο που έχει πέσει στον καρκίνο ο εγώκερος, είναι ο αντίθετος πόλος. Επίσης μπορεί να υπάρξει και ένας έρωτας εδώ και μια γνωριμία, αν είσαι καρκίνος δηλαδή με έναν εγώκερο, διότι αυτή όταν με ένα χημικό τρόπο, δεν συμβαίνει για όλους, αλλά λέμε πολλές φορές όμως συμβαίνει αυτό, με έναν τρόπο να υπάρχει μια πολύ ισχυρή ερωτική επαφή, να νομίζεις ότι και οι δυο σας είναι ότι είναι πολύ δυνατό συνέστημα, αλλά προσοχή στην πλάνη διότι τελικά να μην κολλήσει πάρα πολύ καλά αυτό. Φυσικά δεν είναι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, είναι και στο επαγγελματικό κομμάτι, είναι και στο κομμάτι της φιλίας. Πρόσεξε γενικά αυτό το δίπολο. Δηλαδή τι εννοούμε στην αστρολογία, ο εγώκερος είναι απέναντι, ο καρκίνος είναι απέναντι. Αυτό είναι ένα καρμικό δίπολο, το οποίο πολλές φορές είναι θετικό, μπορεί όμως να γίνει και αρνητικό, πάρα πολύ αρνητικό. Εντάξει, αυτό. Ωραία, το μήνυμα το πήρες πάντως, αυτό ήθελα εγώ να σου πω. Πάμε στα λιοντάρια. Λέοντες λοιπόν, εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε έναν βασιλιά ξυφών και έχουμε και την δικαιοσύνη. Είναι δύο πανέμορφες κάρτες από ένα πανέμορφο deck, το Light Series Tarot, και σου λένε λοιπόν ότι το 2024, μάλλον εσύ στη ζωή σου,
Έχεις και εσύ από το 2023 κάποια από εσάς τους λέοντες, δεν λέω όλοι προς Θεού, έχετε αδικηθεί. Θέλετε λοιπόν να φέρετε μια ισορροπία στο 2024, μια δικαιοσύνη, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ρε ζωή, δεν θα με δικαιώσεις, ρε Θεέ μου, δεν θα με δικαιώσεις, δεν θα φέρεις μια ισορροπία. Και δείχνει τη σημασία της αλήθειας για τις αποφάσεις σας. Εδώ το πολύ σημαντικό είναι να βάλω τη θέση του σύμπαντος. Το σημαντικό είναι να καταλάβεις ότι τη δικαιοσύνη εσύ θα την ανακαλύψεις και εσύ κατά κάποιο τρόπο θα την αγγίξεις. Ναι, στη ζωή θα αδικηθούμε, όμως εδώ σου λέω τα πράγματα γίνονται έτσι ώστε να έρθει η ισορροπία. Σκέψου λογικά με τον βασιλιά Ξυφών, διότι εκφράζει την πνευματική σου δύναμη, τη δικαιοσύνη και να δράσεις με σύνεση και στρατηγική. Η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη. Και οι δύο λοιπόν κρατούν ξύφος. Έχεις τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσεις πάρα πολλά πράγματα μέσα στο 2024. Πού πηγαίνεις, τι θέλεις, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου, πού πηγαίνεις ερωτικά, πού πηγαίνεις επαγγελματικά. Μπορεί να σε αδικήσουν μέσα στο 2024 ή μπορεί να δικαιωθείς μέσα στο 2024, ό,τι και αν συμβαίνει όμως, θα έρθει η δικαιοσύνη. Πώς όμως? Μέσα από σύνεση και μέσα από λογική και στρατηγική. Εδώ μπορεί να σημαίνει και γνωριμίες. Εδώ εννοώ γνωριμίες με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αξίωμα, φοράνε στολή, μπορεί να είναι υπογραφή συμβολέων, μπορεί μεγάλη προσοχή στην υπογραφή συμβολέων. Άμα είναι μια καινούργια δουλειά, προσέχουμε τι μας λένε, έτσι. Αν είναι μια καινούργια γνωριμία, προσέχουμε τι μας λένε, έτσι, γιατί τα ξύφια εκφράζουν και την ομιλία. Οπότε έχεις πολύ μεγάλη δυνατότητα, εσύ λέοντα για το 2024, να ξεκαθαρίσεις πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Συνεχίζουμε. Πάμε στο ζώδιο Παρθένος. Το ζώδιο Παρθένος λοιπόν έχει δύο κάρτες και εδώ πάρα πολύ δυνατές. Είναι η εγκράτεια, που εκφράζει το ζώδιο του τοξότη, με κάποιο λόγο ίσως έχεις κάποιες γνωριμίες, επαφές με ζώδιο τοξότη, και εδώ με ζώδια του αέρα, γιατί είναι ο βασιλιάς Ξυφών, που εκφράζουν τα ζώδια του αέρα, δηλαδή ζυγούς, διδύμους και υδροχόους. Εδώ τώρα ο συνδυασμός της εγκράτης και του βασιλιά Ξυφών είναι το εξής. Βρίσκεις την αρμονία σου εσύ, Παρθένε. Ένας ωραίος θεραπευτικός συνδυασμός όπου φτάνεις σε αυτό που λέμε στην εσωτερική ηρεμία. Και επίσης μέσα από το βασιλιά Ξυφών έχεις ένα μείγμα πολύ δυνατής ενέργειας όπου μέσα από την τόλμη σου, μέσα από το να ξεκαθαρίζεις πράγματα, μέσα από βοήθεια από κάποιους ανθρώπους, από γνωριμίες, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο αξίωμα και αυτοί εδώ πέρα, να φοράνε κάποια στολή, οτιδήποτε, σε βοηθάνε να ξεκαθαρίσεις και να οργανώσεις τη σκέψη σου και να καταλάβεις ότι πολλές φορές τα ετερόνυμα έλκονται. Δηλαδή εδώ σου λέει φωτιά και νερό μπορούν να συνδυαστούν, να παρατηρήσει η κάρτα, έχει φωτιά και νερό, μπορούν να συνδυαστούν. Στον κόσμο της αγάπης ή στον κόσμο της ενέργειας, ναι, μπορούν. Αυτή η πόλωση, να σου το πω έτσι, ναι, μπορεί να συνδυαστεί με αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Αν είδες για το παράδειγμα Ευόκερος Καρκίνος, πολλές φορές αυτή η αντίθετη πόλη μπορούν να δημιουργήσουν έναν απίστευτο τεράστιο καρμικό έρωτα. Έτσι λοιπόν και εδώ μπορεί να είναι μια γνωριμία, μπορεί να είναι επίσης μια ερωτική έξαψη, μπορεί να είναι ένα πάθος, μπορεί να είναι μια πολύ συγκλονιστική ερωτική επαφή. Κάτι το οποίο όμως μπορεί να σε συνταράξει και θα σε ηρεμήσει. Όπως και να έχει όμως, γιατί στον καθένα εκφράζεται διαφορετικά, είναι μια εποχή για σένα, το 2024, όπου σου δίνει τη δυνατότητα ενός θεραπευτικού, ωραίου συνδυασμού. Αυτό κρατά, ωραίος θεραπευτικός συνδυασμός. Επόμενο ζώδιο λοιπόν είναι ο Ζυγός, το ζώδιο του Ζυγού. Τι έχουμε εδώ λοιπόν για τους ζυγούς του 24 λοιπόν? Έχουμε το αστέρι, μια συγκλονιστική κάρτα, και το 6 κούπα. Το 6 κούπα κυρίως αφορά το παρελθόν, αλλά να σου πω, έτος ελπίδας, ανανέωσης, ενέργεια που φέρνει
μια πνευματική θετικότητα, ας το πούμε, μπαίνεις, μπορείς να κατακτήσεις αυτό που λέμε να είσαι θετικός, θετική, και όχι το γελίο το θετικό, έτσι, γιατί υπάρχουν και γελία θετικότητα. Ναι, είμαι καλά και αυτά, όχι, είμαι καλά, θα το παλεμήσω, θα το προσπαθήσω, βάζω τη λογική μου, βάζω το συναίσθημα, διότι εδώ έχει να σου πει ότι θα σε πιάσει μέσα στο 24 νοσταλγία, να θυμάσαι πού ήσουν, αρκετά πράγματα από το παρελθόν, ευτυχισμένες στιγμές, να τις θυμάσαι, αυτή η κάρτα σε ενθαρρύνει να θυμάσαι αυτές τις ευτυχισμένες στιγμές, τις ωραίες στιγμές, δηλαδή π.χ. ήμουν παιδί, ήμουν με το σκύλο μου, γεράσαμε και δύο, μεγαλώσαμε, προχωρήσαμε στη ζωή, προχωράς καλά στη ζωή. Αυτό είναι το θετικό. Προχωράω καλά στη ζωή, μεγαλώνω καλά. Ναι, όλοι ήμασταν κάποια στιγμή 17, 18 χρονών, μεγαλώνουμε, γίναμε 30, 40, προχωράμε, έτσι λοιπόν. Εδώ λοιπόν αυτό που σου λέει, αγαπημένε μου ζυγέ ζυγίνα, είναι ότι υπάρχει μία πνευματική πηξίδα για σένα και σου λέει ότι εκεί που πηγαίνεις για το 2024 θα σε γεμίσει μέσα σου συναισθηματικά. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Γεμίζεις πολύ καλά συναισθηματικά. Με τη σχέση σου επαγγελματικά ίσως, με γνωριμίες. Κάπως γεμίζεις εσύ συναισθηματικά και νιώθεις μία πληρότητα. Θα μου πείτε τώρα, όλοι οι ζυγοί θα νιώσουν έτσι? Όχι, γιατί γι' αυτό αναφέρω ότι μπορεί κάποια από εσάς, ανάλογα βεβαίως και με το προσωπικό σας σχέδιο, υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα. Και επίσης ισχύει το εξής. Παίρνεις την πληροφορία, όπως εδώ, όποιο ζώδιο και να είστε, παίρνει την πληροφορία, πώς θα τη χρησιμοποιήσετε είναι δικό σας θέμα. Αφορά αυτούς που θα δουν το βίντεο μου, την ανάλυση. Δεν αφορά τυφλά όλους τους ζυγούς και τις ζυγίνες. Εντάξει. Το θέμα είναι όμως ότι ναι, έχεις τη δυνατότητα, δες το αυτό, σαν να το πω, συμβολισμό, σαν κώδικα, σαν πληροφορία, το αστέρι. Να βρεις τη διαδρομή σου μέσα στο 24, να βρεις τον δρόμο σου. Αν τον έχεις χάσει. Σκορπιός λοιπόν. Οι σκορπιοί έχουμε και εδώ τον ερημίτη και το 6 κούπα. Εντάξει. Είπαμε, βλέπουμε ζώδιο, βλέπουμε οροσκόπο, βλέπουμε σελήνη. Ο ερημίτης αφορά ζώδιο παρθένος. Εδώ αφορά όλα τα ζώδια του νερού. Εσύ λοιπόν, σκορπιά, για το 2024 και το 2023 που αφήνεις, έχεις τη δυνατότητα να μπει σε μια εσωτερική σοφία, σε μια εσωτερική αναζήτηση ψυχής. Γιατί ο ερημίτης αναζητά λίγο την ψυχή του. Είναι κάτι το οποίο ο σκορπιός, σαν συμβολικά το λέμε τώρα, το αναζητά. Η αναζήτηση βεβαίως θέλει και μια προσοχή σε τι βάθος φτάνουμε, πού φτάνουμε και πώς το χειριζόμαστε. Έρχεται όμως να σου υπενθυμίσει αυτή η κάρτα ότι αυτό που μετράει στη ζωή μας είναι οι ευτυχισμένες αναμνήσεις στη ζωή μας. Αυτό επίσης σημαίνει το 6 κούπα, σημαίνει και σχέσεις, σημαίνει ίσως και μία σχέση από το παρελθόν μπορεί να έχει να αναθερμανθεί. Εντάξει. Μία γνωριμία ίσως από το παρελθόν, δηλαδή είχες γνωριστεί με κάποιον, αφορά τα πάντα, αφορά και τα επαγγελματικά. Είχες γνωριστεί με κάποιον, με κάποια, κάπου έτσι, δεν κόλλησε, τώρα όμως κολλάει, πηγαίνει καλά. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και στα επαγγελματικά. Είχες περάσει μια συνέντευξη, κάπως τα είχατε πει, υπήρχε καλή χημεία, δεν κόλλησε όμως κάπου. Δηλαδή όλο αυτό το. Μπορεί να αφορά μια άλλη θέση. Όλο αυτό κάπως αρχίζει λοιπόν, δείχνει και μια καρμικότητα. Διότι εδώ ο ερημίτης είναι μια από τις πολύ καρμικές κάρτες, συμβολίζει αριθμό 9. Εσύ επίσης, σκορπιά, κάτι ολοκληρώνεις μέσα στο 2024. Θα σου δοθεί η ευκαιρία να κάτι να ολοκληρωθεί σε επίπεδο ψυχής, σε επίπεδο πνευματικό, σε επίπεδο αποφάσεων. Αυτό μένει να φανεί. Όμως συνδέεσαι με πολύ ωραίους συνδυασμούς καρτών, οι οποίες αυτό το οποίο σου λέει είναι αναζήτησε. Η αναζήτηση. Τι αναζητάς? Αγάπη, έρωτα, επαγγελματικά, ευτυχία, οικονομικά, τίτλους, προαγωγές. Αναζήτησε του τι πραγματικά θέλεις και που θες να πας και που θες να βρεθείς. Γιατί άλλο είναι πάω στα τυφλά και άλλο είναι πηγαίνω από το φαναράκι μου και φωτίζω και λέω και θα πάρω μια σοφή απόφαση. Εντάξει, το πιάσες το νόημα. Ωραία. Επόμενο λοιπόν ζώδιο είναι ο τοξότης. Οι τοξότες λοιπόν έρχονται και συνδέονται με δύο
πάρα πάρα πολύ όμορφες κάρτες. Θέλω να τις δείτε, είναι πανέμορφες, πολύ ωραίες και σε χρώματα. Η δικαιοσύνη και το 7 κούπα, ένας πολύ ιδιαίτερος συνδυασμός. Έβρεση ισορροπίας, διότι δικαιοσύνη σημαίνει βρίσκω την ισορροπία, έτσι ζυγίζω τα πράγματα, βάζω τη λογική μου. Ανταμοιβές, γιατί είναι μια καρμική κάρτα που σημαίνει αίτιο και τιατό, δηλαδή κάνω το καλό και με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή το σύμπαν, να το πω έτσι, ο Θεός θα με ανταμείψει, κάπως κάτι θα γίνει, εντάξει. Είναι μια ενέργεια που σε βοηθάει να βρεις αλήθειες. Το 2024 θα βρεις πολλές αλήθειες, θα σου αποκαλυφθούν πολλές αλήθειες για καταστάσεις, για ανθρώπους, για πώς σκέφτονται, πώς αισθάνονται, σε όλα τα επίπεδα, εντάξει. Είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι ερωτικής φύσεως. Είναι η δική σου προσωπική αναζήτηση της αλήθειας για το 2024 και είναι μια πολύ όμορφη στιγμή για σένα. Και η κάρτα 7 κούπα σημαίνει επιλογές. Τι σου λέει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός? Οι επιλογές που θα κάνεις και θα σου δοθούν να είναι αληθινές. Να μην στηριχθείς σε παρόρμηση, στη φαντασία σου και να πάρεις πρακτικές, πραγματικές επιλογές και να ζυγίσεις πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Όπου ακούς που λένε πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Αν σου υπόσχονται δηλαδή τον ουρανό με τα άστρα, λέω τώρα υπάρχει μια δουλειά και εντάξει, μπορεί να έχει ανάγκη, οκ, δεν λέω, αλλά αν ακούς τον ουρανό με τα άστρα ή αυτό που λένε το καινούριο που έχει βγει, είμαστε μια οικογένεια και αυτά, κράτα μικρό καλάθι, έτσι. Εννοείται βεβαίως, αν έχεις τώρα ανάγκη τη δουλειά, το ζυγίζεις και πηγαίνεις τώρα και βλέπεις και λες, λέω, εντάξει, οκ. Αλλά γενικά, το 2024 θα είναι μια χρονιά πολλών, πολλών αποκαλύψεων που θα σε βοηθήσουν, θα σε στηρίξουν, αλλά όταν έρθει η στιγμή να πάρεις επιλογές, πρόσεξε μην παρασυρθείς και μην σου φουσκώσουν τα μυαλά. Εντάξει, διάλεξε με σοφία. Επόμενο, εγώ καιρός λοιπόν, ή εγώ καιρή. Οι εγώ καιροι συνδέονται με τη σελήνη, είπαμε, είναι με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με μια ιδιαίτερη μεθοδολογία που το έχω κάνει. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε στην αρχή του βίντεο να δείτε τι σας έχω πει. Βγαίνει με ένα συνδυασμό, ας το πω τώρα, βγαίνει με ένα συνδυασμό αριθμολογίας, αστρολογίας, λεξαριθμών κτλ. Και κάνω κάποιες πράξεις, ιδιαίτερες πράξεις και μου λένε, αυτή η μέθοδος μου λέει συγκεκριμένα ποια χαρτιά θα επιλέξω από τα ταρό. Εντάξει. Εγώ καιρός λοιπόν, σελήνη και υπό της ξυφών, τι συνδυασμός, τι τρελός συνδυασμός, τι σημαίνει εδώ. Το 2024 για τους εγώ καιρούς είναι το 2024 μία χρονιά αποκάλυψης όπου θα έχετε τη δυνατότητα να καταπολεμήσετε, να αντιθασεύσετε τους φόβους σας και τις ανασφαλίες σας. Οι εγώ καιροι γενικά, είτε μιλάμε ζώδιο, είτε οροσκόπο, είτε σελήνη, δημιουργεί πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Δεν το δείχνουν όμως οι εγώ καιροι. Ο καθένας βεβαίως έχει τη δική του ανασφάλεια. Φοβίες, ανασφάλειες, δεν είναι ικανοποιημένοι. Εδώ σημαίνει επίσης δεν είμαι ικανοποιημένος από τη ζωή μου, από εκεί που πηγαίνω, από αυτά που κάνω, από τις σχέσεις, από τα επαγγελματικά μου. Και έρχεται τόσο σοφά και τόσο ωραία αυτή κάτω υπό της ξυφών και σου λέει, ρε φίλε, okay, εντάξει, δεν είσαι ικανοποιημένος, δεν είσαι ικανοποιημένη. Ως εγώ καιρός δεν παίρνεις ρίσκα πολλά, είσαι λίγο, το σκέφτεσαι, το κάνεις, το φέρνεις από εδώ, δεν θέλεις, λίγο φοβάσαι, λίγο συρρυκνώνεται, να το πω έτσι, η ενέργειά σου. Όχι ρε φίλε, πήγαινε κόντρα ρόλο, βγες προς τα έξω. Βγες προς τα έξω, στηρίξου στα πόδια σου, πάρε ρίσκα, πάρε δύσκολες αποφάσεις, γιατί δεν είναι δύσκολες αποφάσεις, ζήγησέ τες και προχώρα. Σε βοηθάει λοιπόν εγώ και ρε το 2024 και αυτή η κάρτα να σε τολμηρός, τολμηρή, να επιδιώξεις αυτό που θέλεις, να πάρεις τις αποφάσεις που θέλεις. Ότι είπαμε, όλοι εγώ καιροι φυσικά δεν περνάνε την ίδια ενέργεια. Περνάνε, άλλος θέλει να χωρίσει, άλλος θέλει να κάνει ένα πρώτο βήμα σε μια σχέση, άλλος θέλει να αλλάξει δουλειά. Όμως το νόημα είναι ίδιο. Τόλμη. Πρέπει να έχεις ενέργεια, να έχεις τόλμη, να έχεις δύναμη, να το τολμήσεις. Θα το ρισκάρεις ή όχι, εδώ είναι το θέμα. Συνδέεσαι όμως λοιπόν και συντονίζεσαι με όλες αυτές τις ενέργειες, οι οποίες η σελήνη στο θετικό της μπορεί να σου δώσει διόραση, στο θετικό, στο αρνητικό μπορεί να σου δώσει ανασφάλεια, έτσι, διόραση, ενόραση, συναισθηματικά να κατασταλάξεις
και να πάρεις τολμηρές αποφάσεις, να προχωρήσεις, να στηριχθείς στα πόδια σου και δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Βγες αυτό που λένε από την ανασφάλειά σου, βγες από την ζώνη ασφαλείας που έχεις χτίσει και έχεις φτιάξει και προχώρα και πάρε, κάνε τολμηρά βήματα, τολμηρές κινήσεις, θα δεις ότι θα σου αρέσει κιόλας. Επίσης πρόσεχε τη συρρήκνωση και εδώ τις ενέργειες, μη συρρυκνώνεσαι, βγες προς τα έξω, τόλμησε το, στηρίξου στα πόδια σου. Ωραία. Υδροχόη. Υδροχόοι λοιπόν συνδέονται, συντονίζονται με τον διάβολο, περίμενε γιατί σου έχω νέα, και με τον υπότι ξυφών. Ο διάβολος λοιπόν είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Είναι ο πειρασμός, διότι οι υδροχόοι είναι πολύ παράξενα και περίεργα παιδιά. Θα τους δούμε σε πολλές εκφάνσεις. Θα δούμε έναν υδροχόο ο οποίος μπορεί να είναι παιδί των λουλουδιών. Μπορεί όμως να δούμε έναν υδροχόο να είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Μπορούμε να δούμε έναν υδροχόο επίσης να είναι, να διοικεί ολόκληρη εταιρεία. Μπορεί να δούμε έναν υδροχόο να είναι ο επαναστάτης χωρίς αιτία ή και με αιτία. Είναι πολλαπλές οι προσωπικότητες που φοράει ένας υδροχόος. Είναι ένα πολύ ανεξάρτητο πνεύμα. Ο διάβολος δεν είναι τυχαίος που έχει βγει, διότι ο υδροχόος στην κλασική αστρολογία, ακόμα και τώρα όταν κάνουμε, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την κλασική αστρολογία. Παραδείγματος χάρη στην ωραία αστρολογία θα χρησιμοποιήσουμε την παραδοσιακή αστρολογία, όπου ο υδροχόος έχει κυβερνήσει τον Κρόνο. Είστε παιδιά του Κρόνου κι εσείς. Κακά τα ψέματα. Ναι, μεν είναι στο μοντέρνο, είναι ο Ουρανός, αλλά είστε παιδιά του Κρόνου και αυτό δεν αλλάζει. Όπως και εγώ και είναι παιδιά του Κρόνου. Ο Κρόνος τώρα, πρόσεξε τι θα σου πω. Ο Κρόνος μπορεί να σου δώσει μέσα από αυτή την κάρτα, γιατί αυτή την κάρτα την κυβερνά ο Κρόνος. Είναι ο εγώκερος βεβαίως, είναι ο διάβολος, είναι ο εγώκερος, κυβερνάται αυτή η κάρτα από τον εγώκερο, αλλά πίσω από τον εγώκερο είναι ο Κρόνος που κυβερνά και εσένα. Ο Κρόνος θα σου δώσει πολλά μαθήματα, σκληρά ίσως μαθήματα για το 2024, αλλά όταν... Να στο πω έτσι και η ζωή αν θέλεις, όχι μόνο το ζωή, η ζωή δει ότι το προσπαθείς, το παλεύεις και με αυτή την ανεξαρτησία πνεύματος και με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο που σκέπτεσαι, έχεις μεγάλη προστασία και θα σε ανταμείψει. Και όταν το τολμήσεις μάλιστα και δεν φύγεις από το μάθημα, τρέχοντας, αλλά το τολμήσεις, σου υπόσχεται, αν θέλεις η ζωή, ο Κρόνος, ο εγώκερος, ικανοποίηση και εκπλήρωση επιθυμιών εφόσον τα ζυγίσεις, πώς να το πω σωστά. Εδώ τώρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ποιο είναι η παγίδα, μην πέσει σε πλάνη. Η παγίδα είναι όλα για τα λεφτά, είναι μάλλον η απολυτότητα συνήθως του υδροχόου. Όλα τα λεφτά ή καθόλου λεφτά, μπαίνεις σε τέτοια πράγματα και βεβαίως ό,τι τολμήσεις μην το κάνεις με πονηρό τρόπο. Μην παγιδέψεις τους άλλους. Διότι επικρατεί, μάλλον μπορεί να σκέφτεσαι σαν φιλοσοφία ζωής ότι δεν μπορώ να πάω το σταυρό στο χέρι. Πρέπει να σκεφτώ πονηρά. Πρέπει να χειριστώ ανθρώπους, καταστάσεις για να μπορέσω να τους μανιπιουλάρω, να το πω έτσι, ώστε να φτάσω στο αποτέλεσμά μου. Μπορείς να τολμήσεις, να είσαι όμως ξεκάθαρος, ξεκάθαρη στα πάντα. Ερωτικά, επαγγελματικά, όσο πιο ξεκάθαρος ξεκάθαρη είσαι, γιατί εδώ έχει και την έννοια της δικαιοσύνης, αλλά έχεις και αντοχές και δεν χρησιμοποιείς δόλια μέσα και επίσης δεν γίνεις και έρμεο της ύλης, λεφτά, μόνο λεφτά, μόνο λεφτά, να το πω έτσι, ή πατάς επιπτωμάτων για να ανέβεις, τότε θα δικαιωθείς και θα πάρεις πάρα πολλά δώρα. Είναι πολύ δυνατές οι ενέργειες εδώ και εφόσον καταφέρεις να τη θασέψεις, γιατί στην ουσία τις ενέργειες είναι που πρέπει να τη θασέψεις, να τις βάλεις κάτω από το δικό σου τον έλεγχο, τότε οι απολαβές, τα μαθήματα, η προστασία, αυτά που θα σου δώσει ο πλανήτης σου, ο Κρόνος, πραγματικά θα γυρίσει τύχη. Θα σου γυρίσει τύχη. Αλλά θέλει όμως και τόλμη, εντάξει. Ωραία. Πολύ δυνατό μήνυμα. Και πάμε και στο ηχθείς. Πάμε τώρα εδώ να δούμε τι έχουμε. Έχουμε σελήνη και εδώ που είναι, να το πω έτσι, να στο πω αστρολογικά, η σελήνη
έχει, μάλλον το ζώδιο καρκίνος έχει ως κυβερνήτη τη σελήνη. Όμως δεν σημαίνει ότι και για σένα δεν σε επηρεάζει πάρα πάρα πολύ τους ηχθείς. Κάποιοι υποστηρίζουν στα ταρό ότι ο κυβερνήτης, μάλλον ότι το ζώδιο που υπάρχει μέσα στην κάρτα των ταρό στη σελήνη είναι η ηχθείς, άλλοι λένε ότι είναι ο καρκίνος. Τέλος πάντων, δεν είναι και ένα τεράστιο κακό, νερό, ζώδιο του νερού είναι και τα δύο. Τώρα, αποκαλύψεις θα σου έρθουν εσένα αγαπημένη μου ηχθή και μιλάμε. Ζώδιο, οροσκόπος, σελήνη, αποκαλύψεις μέσα από όνειρα, μέσα από διόραση, δηλαδή μέσα από διαλογισμό, ίσως προσευχή, μπορεί να περπατάς στο δάσος, να καθίσεις λίγο, να ταινίσεις, ξέρω εγώ, την ομορφιά, τι να σου πω τώρα, κάτι κάνει και να σου έρθει φλασιά, έτσι, να σου έρθει έμπνευση. Το υποσυνείδητό σου για το 2024, η διέστησή σου θα παίξει τεράστιο ρόλο, διότι είναι αυτό το οποίο θα σου ανοίξει δρόμους και θα σε οδηγήσει μαζί με μια αρσενική ενέργεια που είναι ο βασιλιάς Ξυφών εδώ, που συμβολίζει τη δύναμη, την πνευματική ηγεσία. Άκου τι σου λέω, πνευματική ηγεσία. Ώστε σε προτρέπει να χρησιμοποιήσεις, να αξιοποιήσεις την εσωτερική σου δύναμη για να ξεπεράσεις οποιοδήποτε εμπόδιο. Το πιάνεις το μήνυμα. Η εσωτερική σου διόραση, ο ψυχισμός σου θα φτάσει σε τέτοια βάθη στα οποία κανένα άλλο ζώδιο δεν μπορεί να φτάσει, κακά τα ψέματα, και για κάποιο λόγο σου βγαίνει εδώ, όπου θα μπορείς να βρεις άκρες. Κοίτα εδώ, μια κάρτα πολύ ιδιαίτερη, πολύ, που συμβολίζει τη σελήνη. Μπορείς να φτάσεις σε τέτοιες πληροφορίες, να το πω έτσι, να τις αγγίξεις αυτές τις πληροφορίες, σαν να αγγίζεις τα ακασικά αρχεία. Το έχεις ακούσει ποτέ? Αν δεν το έχεις ακούσει, δεν πειράζει. Στο λέω εγώ. Ακασικά αρχεία είναι εκεί που υπάρχουν όλες οι πληροφορίες όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων, όλα τα σχέδια, το σχέδιο της γης, το σχέδιο των ανθρώπων, και ξεχωριστά της ανθρωπότητας, των πολιτισμών, όλα και του παρελθοντικών και στο παρόν και του μελλοντικού κτλ. Δεν έχουν όλοι πρόσβαση στα ακασικά αρχεία. Όμως, εσύ μπορείς λιγάκι να μπεις, να φτάσεις λίγο στην πύλη και να πάρεις αρκετές πληροφορίες, έτσι. Και αυτές οι πληροφορίες γενικά στο εδώ και στο τώρα, σε αυτή την ενσάρκωση, εδώ στην πραγματικότητα, να μπορέσεις να τις κάνεις αυτή τη διέστηση λογική και να βρεις λοιπόν δύναμη να ξεπεράσεις δυσκολίες και μέσα από την ιδιαιτερότητα που έχουν οι ηχθείς, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερα πλάσματα, μέσα από την τακτική σου, μέσα από τη στρατηγική σου, μέσα από την ομιλία σου, μέσα από τον τρόπο που θα μιλήσεις, που θα εκφραστείς, να βρεις λύσεις, άκρες και να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Το 2024 λοιπόν για σένα είναι ένα έτος δύναμης και έβρεσης λύσεων, ξεπέρασμα εμποδίων, αλλά και φτάνω στα έγκατα της ψυχής μου και παίρνω πληροφορίες. Δεν είναι συγκλονιστικό? Είναι συγκλονιστικό. Μισό λεπτό, μη φύγεις, διότι έχω κάτι τελευταίο να κάνω και να σου πω. Οπωσδήποτε θα δεις το βιντεάκι μου, το αρχικό γράμμα του ονόματός σου, TLK το 2024. Έχει γίνει χαμός με αυτό το βίντεο, έχει πάει εξαιρετικά. Ήταν και ένα βίντεο το οποίο ναι, μου έφερε πάρα πολλούς συνδρομητές. Κάνανε εγγραφή με αυτό το βίντεο πάρα πολλοί συνδρομητές. Δες το οπωσδήποτε, συνδύασέ το και με τα ζώδια. Συνδύασέ το και με αυτό το ρίξιμο που σου κάνω. Δες το έχω στο link, θα το δεις δηλαδή εδώ στο τέλος. Δηλαδή θα υπάρχει και το. Θα δεις το περίγραμμα δηλαδή για να πατήσεις το link. Φυσικά θα κάνεις την εγγραφή σου άμα είσαι καινούριος. Έλα στην παρέα μας. Έλα, διότι κάνουμε πολύ πολύ ωραία πράγματα. Ψαχνόμαστε γενικότερα. Και θα κλείσουμε με ένα μήνυμα για το 2024 από όλα τα ζώδια. Και είναι το 15άκτινο. Τι πιο όμορφη κάρτα, όμορφος τρόπος για να κλείσουμε το 2023, να μπούμε, να ξεκινήσουμε στο 2024 με το 15άκτινο που δηλώνει ευτυχία. Το νόημα που κάνουμε όλα αυτά
γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ο κύκλος, είναι ο αστρολογικός κύκλος, είναι ο αριθμολογικός κύκλος, είναι ο ταρό κύκλος, είναι όλα αυτά που κάνουμε με σκοπό τι? Να πάρουμε πληροφορίες, να τα χρησιμοποιήσουμε με θετικό τρόπο, ποτέ με αρνητικό τρόπο, και να ανακαλύψουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και πλήρεις. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι επίσης, αν δείτε, επειδή υπάρχουν πολλοί κύκλοι, θα έλεγα σε ένα επίπεδο, ότι ναι, να πω ότι επίσης ένα από τα σχέδια ζωής, ένας από τους κύκλους ζωής που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, είναι να βιώσουμε την ευτυχία. Να βιώσουμε πλήρης και την ευτυχία. Είναι και στα σχέδια ζωής γενικότερα, ξεχωριστά του κάθε ανθρώπου. Βγαίνει βεβαίως με κάπως, εκφράζεται ίσως τον καθένα με διαφορετικό τρόπο, αλλά η ουσία είναι αυτή. Μην ξεχάσει λοιπόν πάλι να δεις το βιντεάκι μου, οπωσδήποτε το αρχικό γράμμα του ονόματός σου, TLK για το 2024, υπάρχει το link, και με αυτό να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο για το 2024. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε και πάμε μαζί, πάμε παρέα. Πάμε ρε φίλε, πάμε ρε φίλοι και φίλε, πάμε βρε αγαπημένοι μου, πάμε.